Γενναία μάχη για να συνεχίσει να ζει και να ονειρεύεται δίνει εδώ και 3 χρόνια η 20χρονη Ραφαέλα Πιτσικάλη από τα Χανιά, έχοντας διαγνωστεί από τον Ιούνιο του 2020 με σάρκωμα Ewing, με μια επιτυχημένη επέμβαση απομάκρυνσης του όγκου στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Ελπίδα και μια δεύτερη ένα χρόνο μετά αφού υποτροπίασε, η Ραφαέλα είναι σήμερα αντιμέτωπη με δεύτερη υποτροπή της νόσου. Μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, μιλώντας στην εκπομπή «Καλό μεσημέρι» της Κρήτη TV, αισιοδοξούσε για την πορεία της υγείας της. Στις 21 Μαΐου, η Ραφαέλα Πιτσικάλη έγραψε στη σελίδα της στο Facebook: «Ίσως να μην είναι τα ομορφότερα νέα που μπορείς να διαβάσεις, αλλά δυστυχώς στη ζωή δεν είναι όλα έτσι όπως τα θέλουμε. Πριν από λίγες μέρες, ξαναδιαγνώστηκα με υποτροπή για δεύτερη φορά. Τι συναισθήματα να έχω, τι να πω, δεν το συνειδητοποιώ». Η οικογένεια της Ραφαέλας, μετά την απόφαση των θεραπώντων γιατρών ότι δεν μπορεί να γίνει νέα επέμβαση στην Ελλάδα, αποφάσισε να απευθυνθεί σε αντικαρκυνικά κέντρα του εξωτερικού. Στις 8 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη η επίσκεψή της σε εξειδικευμένο αντικαρκυνικό κέντρο στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ωστόσο, μόνο για αυτή την πρώτη επίσκεψη απαιτείται το χρηματικό ποσό των $31.276. Και αυτή θα είναι μόνο η αρχή, καθώς το οικονομικό κόστος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Όσες και όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν μπορούν να το κάνουν καταθέτοντας χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, δικαιούχοι του οποίου είναι η Ραφαέλα Πιτσικάλη και η μητέρα της. 160-110-064-60-64-004-76-351. Με δύναμη ψυχής και βαθιά πίστη, η νεαρή Χανιώτισσα που εξακολουθεί να νοσηλεύεται είναι έτοιμη για μία ακόμα μάχη και πεπισμένη πως θα βγει νικήτρια. «Δεν γράφτηκε πουθενά ότι η ζωή είναι εύκολη, αλλά σου επιβεβαιώνω ότι με θετική ψυχολογία, πίστη, χαμόγελα, ανθρώπους που σε αγαπάνε και αγάπη προς τον εαυτό σου, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Θα τα καταφέρω. Μπόρα είναι, θα περάσει». Οι ευχές όλων συνοδεύουν τη Ραφαέλα και η ελάχιστη συνεισφορά είναι πολύτιμη για το μεγάλο ταξίδι του κοριτσιού και της οικογένειάς του στο εξωτερικό, με την ελπίδα να είναι αυτό που θα της χαρίσει πίσω τη ζωή.